Δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω, όμως η ομιλία του κυρίου Υφυπουργού μας έδωσε πάτημα να πω μια κουβέντα μόνο, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, υπάρχει πολύ και εγχώρια και διεθνής εμπειρία για το πώς έχει αξιοποιηθεί η έννοια της τρομοκρατίας για να τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί άνθρωποι που καμία σχέση δεν έχουν με αυτό που, και να αντιμετωπίζουν πολύ βαριές κατηγορίες και διώξεις. Να θυμίσω πρόσφατα στη χώρα μας, επειδή αναφερθήκατε και στον τρομονόμο, το 187α, το οποίο με απανωτές τροποποιήσεις έχει εμπλουτιστεί και από τη δική σας κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάποτε το κατήγγειλε και έλεγε ότι θα το καταργήσει, ξεκινώντας, εντάσσοντας μέσα ακόμα και ταξίδια που μπορεί να θεωρηθούν ύποπτα για ενίσχυση της τρομοκρατίας, εντάσσοντας μέσα ακόμα και τις ιδιωτικές συζητήσεις που μπορεί να θεωρηθούν ότι προκαλούν για την τρομοκρατία, και με τέτοιου είδους διατάξεις λίγο καιρό, μερικά χρόνια πριν είχαμε τη γνωστή υπόθεση της Συριάνας που προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, γιατί αξιοποιήθηκαν αυτές οι διατάξεις και σερνόταν για πόσο καιρό να αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες για τρομοκρατία κλπ. Όταν λοιπόν υπάρχουν και η διάταξη που φέρνετε και το θεωρείτε ως ότι είναι εγγύηση για τη διασφάλιση για τον ασφαλή ορισμό της τρομοκρατίας, αναφέρει ιδίως και όταν σήμερα υπάρχουν στα ίδια τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία παραπέμπει και ο κανονισμός, διατάξεις, ψηφίσματα, εκθέσεις με βάση τις οποίες βγαίνουν και αν θέλετε και γιατί μιλάμε για οδηγίες που μπορεί να εκδοθούν και από άλλα κρατημέλη, εντολές για αφαίρεση του περιεχομένου κλπ. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτού του είδους οι οδηγίες και τα κείμενα, τα οποία κατ' επανάληψη σας έχουμε αναφέρει, που περιγράφουν πράξεις που επιλέγει το λαϊκό κίνημα ως επικίνδυνες και φυτώρια της τρομοκρατίας, δεν μπορεί αυτό να καθησυχάζουν σήμερα, επειδή βγαίνετε και προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια τέτοια εντύπωση. Και εξάλλου, ακόμα και αυτό που είπατε ότι για τα εκατομμύρια των βίντεο και λοιπά που αποκλείονται από τους παρόχους από μόνους τους εσωτερικούς κανονισμούς, δείχνουν ήδη μια τάση που υπάρχει όταν αυτοί οι εσωτερικοί κανονισμοί έχουν αξιοποιηθεί κατ' επανάληψη για να αποκλειστούν καλλιτεχνικά δημιουργήματα, τα τραγούδια με αντιφασιστικό περιεχόμενο, με ταξικό περιεχόμενο, για να αποκλειστούν μπλοκ γνωστών και της βουλευτής του ΚΚΕ, της Εμίνας της Διγενή, είχε αποκλειστεί παλιότερα με τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς σε ένα μπλοκ που διατηρούσε, και μια σειρά τέτοια σήμερα αντιπολεμικού περιεχομένου μηνύματα που μια σειρά χρήσης όχι μόνο στη χώρα μας και σε άλλες χώρες αναπαράγουν στο διαδίκτυο, είτε αποκλείονται είτε χαρακτηρίζονται ως αντισημιτικά, αξιοποιώντας τη γνωστή ρητορική του μίσους. Άρα καμιά εμπιστοσύνη δεν έχουμε σε αυτού του είδους τους κανονισμούς, που γίνονται λάστιχο και αξιοποιούν, αν θέλετε, αυτή την αοριστία, ακριβώς για να μπορούν να γίνονται λάστιχο ανάλογα με τις συγκυρίες.